Πάμε να δούμε τώρα ποια είναι η σιδηρά κυρία της ενημέρωσης που τη θέλανε να πάει κριτική επιτροπή στο Just, στην εκπομπή του Κοκλώνη. Ναι, τη θέλανε πολύ να πούμε, πάρα πολύ, αλλά τα άλλον από ό,τι φαίνεται δεν θα εγώ, πάει. Εγώ άμα ήταν πρωταπριλιά, θα νόμιζα... Ότι ήταν αστείο πραγματικότητα. Μα ήταν κάτι που το ήθελε και η ίδια η κυρία Στάι να πάει. Ήθελε να πάει. Να πούμε ότι λόγω της αποχώρησης της Μαρίας Παγωδήμου ψάχνεται ο τέταρτος για να κλείσει την τετράδα. Μαζί με Βίκη Σταυροπούλου, Δέσμη Ναυάντη και Σταμάτη Φασουλή. Οι συζητήσεις είχαν προχωρήσει πάρα πολύ. Η κυρία Στάι ήταν κάτι που το ήθελε να το κάνει. Ήθελε να είναι στην κριτική επιτροπή του Just the Two of Us. Βέβαια, τώρα το θέμα είναι το εξής. Μα την πρόλαβαν οι εκλογές. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γιατί θα πήγαινε αλλιώς. Ναι. Να κάνει κριτική. Ναι, ήταν κάτι το οποίο το ήθελε και η ίδια. Απλά έχει δεχτεί προτάσεις από δύο μεγάλα κανάλια για να είναι κορυφαία σχολιάστρια της ομάδας για τις εκλογές και καταλαβαίνουμε ότι το να έχει μια τέτοιου τύπου πολιτική εκπομπή και τέτοιου τύπου να κάνει σχολιασμούς και να πηγαίνει και στον τάστη του Οβάς και να κρίνει αν τραγούδησε καλά ο άλλος. Θα πήγαινε, συγγνώμη, Έλλη Στάι τώρα και το σκεφτόταν σοβαρά να πάει. Δεν υπάρχει νομίζω. Δεν ξέρω από πού διακινήθηκε αυτή η είδηση. Από την εταιρεία του Νίκου του Κοκλώνη, την εταιρεία παραγωγής. Ήταν κάτι που η ίδια το ήθελε καθώς. Το ήθελε. Το ήθελε. Έτσι τουλάχιστον ακούστηκε από την εταιρεία παραγωγής ότι ήταν κάτι το οποίο την ενδιαφέρει και την ίδια καθώς ένας άνθρωπος ο οποίος διαθέτει πολύ χιούμορ. Ναι, ρε παιδιά, αλλά η Έλλη Στάι είναι δημοσιογράφος. Ας τι θα πήγαινε εκεί. Να κρίνει κάποιον αν τραγουδάει καλά, αν χορεύει, δεν ξέρω εγώ τι κάνει. Αυτό και δεν νομίζω ότι ούτε ταιριάζει. Με τι δηλαδή, με τι γνώσεις. Δεν ξέρω. Του Καρσίλαμα. Έχουμε μπερδέψει λίγο. Αλλά δεν πειράζει. Κάποιοι άλλοι που τραγουδάνε στη τηλεόραση και χορεύουν και παίζουν δεν έχουν καμία γνώση. Ναι, εντάξει. Αλλά οπότε ναι. Θα μπορούσε η κυρία Στάι να έχει σίγουρα. Σίγουρα μία άποψη περισσότερη. Πάντως αυτό και αν ήταν περίεργο, σου λέω, άμα ήταν Απρίλιος, θα λέγανε το ανέκδοτο του μήνα. Όντως. Πάμε. Τι λέτε για παρασκήνιο, παιδιά. Τι είπατε. Τι θέλουμε. Α, αυτό τι έχει κάνει πρώτα στην καρδί και στην κοκκίνο. Ναι, είναι γνωστό επίσης, ναι. Αλλά δεν ξέρουμε ποια από τις δύο θα... Ξηθέστε τη Στάι. Δηλαδή... Αφήσατε τη Στάι για να πάει στην τέτοια. Τη Γαρμπή και εντάξει. Και την Κοκκίνα. Ναι, κοιτάξτε πάντω ποιο ενδιαφέρον θα είχε η κυρία Στάι παρά η Δέσποινα Βαντή Έλλη Κοκκίνα. Και μετά θα μπορούσαν να πάρουν στα δελτία ειδήσεων την Έλλη Κοκκίνα να κάνει πολιτική ανάλυση. Ναι, γιατί όχι. Πάντω τώρα είτε η κυρία Γαρμπή πάει είτε η κυρία Κοκκίνα είναι δύο καταξιωμένε τραγουδίστρε που οκ, εντάξει, φυσικά μπορούν να κάνουν την κριτική του, γνωρίζουν τα αντικείμενα. Η κυρία Στάι όμω θα ήταν το διαφορετικό, θα ήταν η αλλαγή. Σιγά την αλλαγή τώρα, εντάξει, να ακούσω. Που την εκτιμώ σαν δημοσιογράφο, αλλά να την ακούσω να κάνει κριτική για το αν χορεύει άλλο καλά και αν τραγουδάει. Γιατί όχι. Φίλιππε, δεν πας κι εσύ. Όχι. Να χαρά, μπορώ να σου πω καλύτερα θα τα πεις. Εγώ δεν είμαι Έλλη Στάι όμως. Αυτό να μου πεις. Υπάρχει αδικία σε αυτή τη ζωή. Δεν πειράζει. Είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που έχουμε και κάνουμε το σταυρό μας.